Λοιπόν, εδώ γνωρίσαμε την Κάρλα στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires και ζει εδώ πλέον. Θέλουμε να τη ρωτήσουμε πότε ήρθε, πώς είναι η ζωή εδώ και πολλά άλλα πράγματα. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Ήρθα πριν ακριβώς 8 χρόνια. Δουλεύω στην πρεσβεία του Buenos Aires. Παρακαλώ όλους να έρθουν να επισκεφθούν το Buenos Aires. Όπως έχετε καταλάβει και από τα παιδιά, είναι φανταστική πόλη. Ναι, τέλεια. Ναι, το έχουμε νιώσει και εμείς. Ναι. Αλλά είναι λίγο μεγάλη, οπότε θέλει χρόνο αρκετό για να έρθετε. Έχω όλη την ατζέντα του κυρίου πρέσβη αυτή τη στιγμή. Και είμαι πολύ χαρούμενη γενικά που έχουμε τόσους Έλληνες σε μια τόσο μακρινή χώρα και ακόμα που είμαστε τόσο μακριά, μιλάνε όλοι άπτεστα ελληνικά. Το έχετε καταλάβει κι εσείς. Ναι, μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά και θέλουμε να σε ρωτήσουμε αν έχει πολύ κίνηση, αν έρχονται πολλοί Έλληνες. Τι γίνεται αυτή η περίοδο, ξέρεις, το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα? Εγώ το βλέπω, απλά επειδή τώρα η οικονομία λίγο είναι αρκετά πιο ακριβά τα πράγματα και το εισιτήριο είναι, επειδή είναι πολύ μακρινό ταξίδι, πολύ ακριβό, έρχονται λιγότεροι από ό,τι πριν. Μειώθηκαν λίγο όμως. Κανονικά θα έπρεπε δηλαδή να έχουν, με τόσο ωραία χώρα και αυτά που είναι, να έρχονται πιο πολύ. Ναι. Πέρυσι ήταν χαμηλότερες τιμές εδώ στην Αργεντινή. Αρκετά ναι. Χαμηλότερες, αλλά εντάξει, άλλαξε ο πρόεδρος, η κυβέρνηση και... Ναι. Το παρατηρήσαμε και εμείς αυτό, ναι. Αλλά είναι και καλό για την Αργεντινή. Για εμάς ήταν πολύ καλό με ευρώ, με δολάρια ερχόμενοι κλπ. Αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν βγάζει πολύ νόημα αυτό το πράγμα για τους ντόπιους. Δηλαδή πώς επιβιώνουν οι άνθρωποι εδώ? Είναι πολύ δύσκολα, αλλά ελπίζουν σε μια αλλαγή. Παρατηρώ τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω στα μαγαζιά, να είναι γεμάτα τα εστιατόρια, να υπάρχει κίνηση στα καταστήματα. Σωστά. Πώς γίνεται αυτό, άμα υπάρχουν τόσο χαμηλοί μισθοί και οι τιμές είναι αυξημένες? Ναι, βγήκαμε στο εμπορικό κέντρο και ψάχναμε, κοιτούσαμε τέλος πάντων τις τιμές παπούτσια, ρούχα και τέτοια και είδαμε κάτι τιμές 90 ευρώ, 120 ευρώ. Και λέω, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, όταν υποτίθεται είναι τόσο άσχημη κατάσταση? Και ήταν γεμάτο το εμπορικό, άνθρωποι ψώνησαν. Ναι. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Μήπως υπάρχουν πολλοί που έχουν? Υπάρχουν πολλοί που έχουν πολλά χρήματα, αλλά το άλλο που έχουν συνηθίσει οι Αργεντίνοι είναι στις κρίσεις και στον πληθωρισμό γενικά. Επομένως, δεν θα σταματήσουν να βγαίνουν και να περνάνε καλά, όσα λεφτά και να κάνουν τα ψώνια τους, τους καφέδες τους, γιατί λένε μια ζωή την έχουμε, ας ζήσουμε το σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό είναι αυτό το σκεπτικό. Στην Ελλάδα νομίζω λίγο μοιάζουμε. Ξεκάθαρα. Είμαστε ίδιοι, γι' αυτό και μπόρεσα να προσαρμοστώ πάρα πολύ εύκολα εδώ πέρα ερχόμενοι. Οπότε ναι, δεν πειράζει, πάμε μπροστά. Με ερώτηση σχετικά με τη γλώσσα. Πολλοί λένε θα έρθω από Buenos Aires, θέλω να μείνω, θέλω να ζήσω λίγο καιρό. Είναι απαραίτητο να μιλάς ισπανικά ή μπορείς να τα βγάλεις πέρα και με αγγλικά? Δυστυχώς πρέπει να μιλάτε ισπανικά, όπως εσείς που μιλάτε άπτεστα, παιδιά, συγχαρητήρια να το λέμε και αυτό. Διότι ναι, τα αγγλικά εδώ πέρα δεν μιλούνται. Επειδή τα ισπανικά μιλούνται σε 21 χώρες, τα αγγλικά δεν τους είναι πολύ απαραίτητα. Οπότε με τα ισπανικά πρέπει καλύτερα να συνεννοηθείς, γιατί με τα αγγλικά είναι λίγο... Εσύ ήξερε, εσύ την έρθεις? Ναι. Ισπανικά ήξερα άπτεστα, γιατί οι γονείς μου είναι από την Αργεντινή. Οπότε με δίγλωση. Μετά σπούδασα και ισπανική φιλολογία και έκλεισε το. Οι γονείς σου είναι από την Αργεντινή? Ναι. Wow. Έχουν γεννηθεί εδώ και οι δύο. Οι παππούδες μου είναι Έλληνες. Mm-hmm. Οπότε είμαστε λίγο, έχουμε μία μίξη Αργεντινής Ελλάδας. Αλλά εσύ μεγάλωσες Αθήνα. Εγώ μεγάλωσα Αθήνα, ναι, και ήρθα στα 26 μου περίπου. Είμαι 33. Τέλεια, ενδιαφέρουσα ιστορία. Ναι. Σούπερ. Οι παππούδες λοιπόν είναι από Ελλάδα, από ποια πόλη? Κωνσταντινούπολη ο παππούς, Αθήνα η γιαγιά και Αθήνα οι υπόλοιποι. Η μία πλευρά της μαμάς μου είναι Ιταλία και μετά Αργεντινή όλοι. Και ήρθαν οι παππούδες εδώ. Μεταναστεύσαν εδώ, γνωρίστηκαν οι γονείς μου και πήγαν Ελλάδα. Τέλεια. Wow. Στην Ελλάδα γεννήθηκα εγώ και μετά ήρθα πάλι εδώ. Δηλαδή επαναλαμβάνω λίγο την ιστορία. Πέρα δόθε. Το ιδανικό θα ήταν καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στην Αργεντινή. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Τώρα γύρισα από Ελλάδα πριν 2 εβδομάδες. Ένα μήνυμα να πούμε σε όλους τους Έλληνες από μένα είναι να έρθει στην Αργεντινή. Και από μένα. Το ίδιο μήνυμα λοιπόν. Να έρθετε, να έρθετε και στην ελληνική κοινότητα, να γνωρίσετε τους Έλληνες της Αργεντινής, οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ πάθος για τη χώρα και την αγαπάνε πολύ. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας χθες, πήγαμε, τους είδαμε να χορεύουνε. Εμείναμε με το στόμα ανοιχτό να τους κοιτάμε και να λέμε αυτό δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα. Παιδιά, χορεύουν καλύτερα από εμάς, από τους Έλληνες. Δηλαδή, από μένα σίγουρα χορεύουν καλύτερα. Το έχουν στο αίμα τους, πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Μπράβο τους πάντως. Σούπερ.